Επιστρέψαμε και τώρα με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την υποθαλάσσια παλαίωση ίνου. Κοντά μας με στο Skype είναι ο κύριος Θοδωρής Γεωργόπουλος, Διευθυντής Συνδέσμου Ελληνικού ίνου. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας κύριε Κουσίνη. τι κάνετε. Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς πώς είστε. Καλά, δόξα τω Θεό. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον σα για τα ελληνικά κρασιά. Ευχαριστούμε πολύ και εμεί. Λοιπόν, ε, στην πραγματικότητα θα θέλαμε να μα πείτε τι περιλαμβάνει αυτό το νέο νομοσχέδιο, αλλά πριν από αυτό, να μας κάνετε λίγο γνωστή και αυτή την τεχνική ε, παλαίωση ΣΥΝΟΥ την υποθαλάσσια, γιατί πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Διαφέρον. Ε, ξέρετε, θα σας πω μια μικρή, μια μικρή ιστορία. Mm -hmm. ε, όλα ξεκίνησαν από, από ένα ατύχημα, και μάλιστα μάλλον από ένα τραγικό ατύχημα, από ένα ναυάγιο. Ε, πώς και πώς δεν ξεκινήσει από, από ένα ατύχημα. Ε, το 2010 λοιπόν βρέθηκαν στα νυχτά της Φιλανδίας, ένα ναυάγιο που είχε ναυαγίσει γύρω στο 1830 mm -hmm. και σε βάθος 70, 30 μέτρων βρέθηκαν 168 φιάλες σαμπάνιας οι οποίες είχαν διατηρηθεί. Τις ανέλκυσαν, έκαναν τα κατάλληλα πειράματα και με μεγάλη τους έκπληξη είδαν το ότι το κρασί είχε διατηρηθεί σε άψογη κατάσταση και όχι απλώς είχε διατηρηθεί αλλά είχε παλαιώσει και με έναν τρόπο που αφενός επέτρεπε εδώ και 170 χρόνια να διατηρηθεί και από την άλλη να ακολουθήσει μια διαδικασία παλαίωσης πολύ διαφορετική. Ξεκίνησαν λοιπόν στη συνέχεια διάφορες δημοσιεύσεις και φτάσανε στο συμπέρασμα το ότι οι συνθήκες είναι συνθήκες ιδανικές για Ε, Η μη ύπαρξη αέρα, η χαμηλή θερμοκρασία, το απόλυτο σκοτάδι και η μεγάλη πίεση που στην περίπτωση ειδικά των, των αεριούχων των ίνων των ανθρακούχων ίνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει απώλεια διοξιδίου του άνθρακα. Ξεκίνησαν λοιπόν στη συνέχεια διάφορα πειράματα και ταυτόχρονα ξεκίνησε και ο πειραματισμός προκειμένου να δούμε τι, τι ακριβώς αυτό αποδίδει. Και φάνηκε λοιπόν το ότι ανοίγει νέε προπτικές για μια, ναι, ένα νέο τρόπο παλαίωσης, μια νέα τεχνική παλαίωσης, με μονοπάτια τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία γνωρίζουμε όταν η παλαίωση λαμβάνει χώρα είτε στην, στο βαρέλι, είτε στη φιάλη, αλλά τέλο πάντων σε κάποιο υπόγειο ή σε κάποιο κελάρι. Ε, είναι πάρα πολύ νέα τεχνική για εμάς, οπότε θα μου επιτρέψετε κάποια ε, επιπλέον ερωτήματα. Πού είναι ε, αρχικά, σε τι βάθος, πόσο διαρκεί mm. αυτή η διαδικασία και τρίτο ερώτημα, τα, τα μαζεύω, βλέπετε. Ποια θαρακαλώ, διαφορά θαρακαλώ. είναι αυτή που βλέπουμε, ποια διαφορά διακρίνουμε στην γεύση και στην επίγευση. Και αν... Όχι, mm. okay, απαντήστε με αυτά και θα επανέλθω και με τα υπόλοιπα. <laughs> ωραία, ωραία. <laughs> ε, ως προς το βάθος, η αλήθεια είναι το ότι ε, δεν υπάρχει κάποιο ε, κάποιος. Standard, το πούμε. Mm. Αλλά τι γίνεται μετά από ένα μεγάλο βάθο, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και εκεί αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα, όπω μπορεί να είναι προβλήματα σε σχέση με το φελό, υπάρχει δηλαδή και ένα αυξημένο κίνδυνο να εισρέψει το θαλάσσιο νερό μέσα στο, μέσα στο μπουκάλι. Άρα, συνήθω μιλάμε για ένα βάθο μεταξύ 10 και 30 μέτρων. Mm. Ε, το πολύ να πάει, να πάει λίγο, λίγο παραπέρα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ε, το άλλο ερώτημα είναι ω προ το χρόνο που θέσατε. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για 170 χρόνια. Βέβαια, κανεί δεν μιλάει για 170 χρόνια, έτσι. Ε, σίγουρα, όσο περισσότερο παλαιώνει, δεν λέω ότι γίνεται καλύτερο, αλλά αλλάζει. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα τεχνική. Όπω ξέρετε, και ένα κρασί ε, το οποίο παλαιώνει με τον συνήθι τρόπο μπορεί, μπορεί να παλαιώσει ένα, έξι μήνε, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια. Είναι ζήτημα επιλογή και ζήτημα φυσικά επένδυση. Ω προ τα τεχνικά, μάλλον τα, 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 τα οργανωτικά χαρακτηριστικά, ε, πώ αυτά αλλάζουν, αλλάζουν με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Επειδή ακριβώ δεν υπάρχει ε, η οξύδωση και η επικοινωνία με τον αέρα και με, τον, και με το οξυγόνο. Τα, τα αρώματα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλήσουμε για καλύτερα ή χειρότερα, έτσι. Απλά είναι διαφορετικά. Δηλαδή, η, η αρωματική ε, έτσι, συγκρότηση του κρασιού και στη συνέχεια ακόμα και η επίγευσή του μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Άρα, λοιπόν, μπορεί να πάρεις και έχουν γίνει τα κατάλληλα πειράματα και όχι πολύ απλά επιστημονικά, αλλά και πολύ απλά σε επίπεδο γευσυγνωσία, τα οποία μπορείτε να αντιληφθείτε και εσεί και εγώ, σαν απλοί καταναλωτέ, το ίδιο κρασί το οποίο έχει παλαιώσει αφενό στην, στην ξηρά, αφετέρου στη θάλασσα, τη ίδια χρονιά, του ίδιου εινοποιείου με την ίδια ακριβώ ποικιλία, θα δώσει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Και αυτή η υποθαλάσσια παλαίωση ενδείκνεται και για φιάλε λευκού και ροζέ και κόκκινου κρασιού. Βεβαίω. Όπω επίση και του λεγόμενου ήσυχου κρασιού, χωρί φυσαλίδε, και του ανθρακούχου. Βεβαίω. Και μάλιστα έχουμε πολλέ περιπτώσει. Ε, στην περίπτωση τη Ελλάδα, έχουμε περιπτώσει όπου έχουν παλαιωθεί κρασιά ε, και λευκά ε, και κόκκινα. Στην περίπτωση δε, των λευκών κρασιών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί τα λευκά κρασιά είναι ε, κατά κανόνα. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσει, αλλά κατά κανόνα τα λευκά ξηρά κρασιά είναι πιο ε, ε, επιρρεπεί στην, στην οξύδωση. Ε, οπότε, τι γίνεται. Το γεγονό ότι έχουμε. Το αναερόβιο περιβάλλον του βυθού της θάλασσας επιτρέπει μια μεγαλύτερη και πιο εντελώς διαφορετική παλαίωση για τα λευκά ξηρά κρασιά σε σχέση με την, με την κλασική παλαίωση που συνήθως με κάποιες εξαιρέσει δεν δίνει πολύ καλά αποτελέσματα λόγω οξύδωσης. Ωραία και τώρα που πήραμε έτσι μια γεύση τη διαδικασίες πείτε μας τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Mm -hmm. ε, το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει ένα κενό γιατί okay. σε συνέχεια αυτού του οποίου αναφέραμε το 2010 υπήρξαν διάφορες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ε, διάφορες προσπάθειες και επιχειρηματικές έτσι, πρωτοβουλίες να, να παλαιώσει το κρασί με αυτόν τον τρόπο συχνά όμως με τρόπο ε, άναρχο ε, σε ποιες αυτό δημιουργεί σε κάποια ζητήματα ε, ε, είναι πολλές περιοχές αλλά δεν μπορώ, δεν, μπορώ να σας πω ε, μπορώ να σας πω για κάποιες περιοχές όπως είναι για παράδειγμα η Σαντορίνη, η Κεφαλονιά μια η Κρήτη, αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί ακριβώς μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα, ένα ρυθμιστικό καθεστώς, δεν γνωρίζει κανείς ποιος βήθιζε και υπό ποιε προϋποθέσεις τα κρασιά του. Στην δηλαδή, Ελλάδα ήταν όμως, μια, όμως είναι αυτές οι μια διαδικασία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παράνομη, παράτυπη. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, στου μαθητέ, στους, στους φοιτητέ μου στο Πανεπιστήμιο, λέμε συνήθω ότι δεν, απαγορεύεται, επιτρέπεται. Αλλά στην περίπτωση του, του, τη υποθαλάσσια παλαίωση ίνων, τα πράγματα είναι λίγο πιο θολά, γιατί στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση του θαλάσσιου πυθμένου. Ο θαλάσσιο πυθμένα είναι δημόσιο αγαθό. Okay. Οπότε το να, το, να μπορέσει να εναποθέτει έτσι, χωρί καμία άδεια και κανέναν έλεγχο ε, μπουκάλια κρασί, μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να γεννήσει προβλήματα, είτε έχει να κάνει με την αυσιπλοεία, είτε έχουν να κάνουν με τον καταδυτικό τουρισμό, είτε έχουν να κάνουν με τι εν, ε, ενιάλειε αρχαιότητε κλπ. Άρα δεν είναι ότι ήταν παράνομο, δεν υπήρχε κάποιο ο οποίο να το απαγορεύει, αλλά σαν διαδικασία μπορεί να δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Συν του ότι, αν με επιτρέπετε, δημιουργούσε και ζητήματα αθέμη του ανταγωνισμού. Γιατί κάποιο μπορεί να έλεγε ότι παλαίωνε το κρασί του, αλλά για πόσο καιρό το παλαίωνε. Μπορεί να το βύθιζε, να το βάπτιζε και να έλεγε ότι εγώ το παλαίωσα στη θάλασσα. Ενώ κάποιο άλλο το άφηνε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν Όλα αυτά ακριβώς, λοιπόν τα ζητήματα. Δεν υπήρχαν οι συνθήκε, οπότε αυτό γεννά και ζητήματα συν τη άλλη και αθέμη του ανταγωνισμού. Αυτά έρθει λοιπόν να ρυθμίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπου προβλέπει μια διαδικασία επόντηση ίνων με μια διαδικασία που προβλέπει σε ποιε περιοχέ μπορούν να ποντιστούν ίνοι. Τη διαδικασία επιστοποίησής τους, την ανέλκυσή τους είτε όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσια ανάγκη, δημοσίου συμφέροντος είτε πολύ απλά όταν τελειώνει, ολοκληρώνει τη διαδικασία τη παλαίωση. Το ζήτημα τη επισήμανση, ένα τεχνικό ζήτημα, γιατί πολλέ φορέ δημιουργείται ένα το εξή πρακτικό πρόβλημα. ανεβάζοντας Ανεβάζοντα το, βλέπουμε εδώ και κάποιε κάποιες εικόνε. Πολλέ φορέ, ανάλογα με το πόσο καιρό έχει μείνει το, η φιάλη στον πυθμένα, δεν μπορεί να επικολλήσει κανεί μετά την χάρτινη ετικέτα, γιατί λόγω τη ύπαρξη διαφόρων θαλάσσιων μικροοργανισμών Μάλιστα. επί τη φιάλη. Σε περιοχέ που θα δούμε να αναπτύσσονται αυτά τα υποθαλάσσια πάρκα ε, mm -hmm. υποθαλάσσια πάρκα παλαίωσης Παλαίωση. είνου. Mm -hmm. Πιστεύετε ότι θα αποτελεί αυτή η διαδικασία και πόλο έλξης ε, τουριστών, επισκεπτών, για κατατίσεις... Κοιτάξτε, σε αυτέ τι περιπτώσει όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά εργαλεία. Mm -hmm. Μένει κανεί να δει εάν θα τα αξιοποιήσει και θα τα αγκαλιάσει στην πραγματικότητα ο ίδιο ο, ίδιος ο κλάδο. Πάντως είναι μια, ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο το οποίο έρχεται στην πραγματικότητα να, να συνδυάσει διαφορετικά από τα μεγάλα ατού τη της χώρα μα: ε, το κρασί, ε, τον, τη θάλασσα ε, και τη γαστρονομία. Εδώ έχουμε λοιπόν τον καταδυτικό τουρισμό και τον εινοτουρισμό, όπου επιτρέπει τέλο πάντων σε ανθρώπου που ενδιαφέρονται και για το κρασί αλλά και για τι καταδύσει να μπορούν κατά κάποιο τρόπο να επισκεφθούν τι ε, τις, τις συγκεκριμένε εγκαταστάσει και στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει η κατάλληλη υποδομή, να μπορούν να, να δοκιμάσουν τα κρασιά, να, να, να τα συνδυάσουν. Σίγουρα, εμεί σίγουρα θα και θέλαμε και να ψαρέψουμε το δικό μα, τη δική μα φιάλη, να την επιλέξουμε μόνοι μας και μετά να μπούμε στη διαδικασία να την απολαύσουμε με, με παρέα. Και... Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και, και εκτό αυτού, υπά... αυτή η διαδικασία υπάρχει περίπτωση να τη δούμε και σε κάποιε άλλε περιοχέ. Αναφέραμε τη Σαντορίνη, δηλαδή τουριστικού προορισμού θαλάσσιου. Θα μπορούσαμε να το δούμε και σε λίμνε, σε πιο ορεινού προορισμού. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο, νομοσχέδιο ε, αφορά μόνο στην θαλάσσια απαλαίωση. Και ο λόγος που αφορά στη θαλάσσια απαλαίωση είναι το ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο καθεστώς λόγω των διαφόρων ειδικών χρήσεων ε, του θαλάσσιου πυθμένα. Η πρόταση και η θέση του Συνδέσμου Ελληνικού Ινού είναι ότι χαιρετίζει φυσικά αυτή την, αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξη, αλλά ζητήσαμε τουλάχιστον μέσω υπουργική απόφαση και ε, να, να μπορέσει να υπάρξει μέσω εξου... εξουσιοδοτικών αποφάσεων στο νομοσχέδιο να υπάρχει η δυνατότητα ένα αντίστοιχο καθεστώς, ίσως πιο απλοποιημένο γιατί δεν είναι τόσα πολλά τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν για τα γλυκά νερά να μπορεί κανείς να παλαιώνει και σε ποτάμια και σε λίμνες πολλό δε μάλλον που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσπάθειες, συλλογικές προσπάθειες από οινοποιούς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, να παλαιώσουν σε ποτάμι, σε ποταμού, επίση κρασιά. κρασιά μας. Ε, και εκεί τώρα θα ίσως η ερώτησή μου να είναι λίγο ανώφελη, αλλά εκεί αλλάζουν τα χαρακτηριστικά, κάνω. τα πρακτικά που αναφέραμε στην αρχή. Δηλαδή, Κοιτάξτε. το πόσο βαθιά θα δούμε μια τέτοια φυάλη, το πόσο χρόνο θα διαρκέσει η παλαίωση. Κοιτάξτε, κανονικά η απάντηση κανονικά είναι. Όχι, με ποια έννοια. Με την έννοια ότι ε, στην πραγματικότητα το θαλάσσιο, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι στο γλυκό νερό, mm -hmm. δεν έρχεται σε επαφή βεβαίω με, 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 με το νερό αυτό καθε αυτό. Από την άλλη, όμω, σίγουρα επηρεάζει για τον εξή λόγο. Ε, κατά κανόνα, ε, το θαλάσσιο βάθο, ε, τουλάχιστον στη δικιά μα χώρα, είναι πολύ πιο μεγάλο από ότι είναι στην περίπτωση ενό ποταμού. Δεν έχουμε ποτάμια που να φτάνουν, όπω γνωρίζω, τουλάχιστον εύκολα τα 30 και 40 μέτρα βάθο. Ε, ε, άρα λοιπόν, εκεί έχουμε ένα ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η θερμοκρασία, η σταθερή θερμοκρασία είναι διαφορετική στην περίπτωση της, του, 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 θαλάσσιου νερού. Άρα και εκεί επηρεάζει. Δεν μπορώ να σα πω γιατί δεν υπάρχουν καν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και δεν έχει ίσω και νόημα να πει κανεί εάν ε, παλαιώνει καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό δεν έχει επιστημονικά δεν έχει κανένα νόημα. Πολύ πιθανό όμω να παλαιώνει διαφορετικά στο γλυκό και στο θαλάσσιο νερό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια νέα η διαδικασία. Μένει να τη δούμε και να την απολαύσουμε. Καλή σας συνέχεια. Φυσικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ Γεια πολύ. Σας. Γεια σας. Θα